Άραγε, εμείς κάνουμε τώρα εδώ τις εικασίες μας και συζητάμε. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στο θέμα μας, έτσι. Ναι. Φύλασε 40 μέρες και το έκοψε γιατί στενοχωριόταν το μωρό της. Ζήλευε, να το πούμε λίγο. Παιδιά, μπορεί όντως να δυσκολευόταν πολύ το μωρό, δηλαδή... Το δεχτεί. Ναι, μπορεί όντως να ζήλευε πολύ, μπορεί όντως να μην μπορούσε να κρατήσει τις ισορροπίες. Εντάξει, βεβαίως αυτά τα πράγματα ίσως συνηθίζονται, αλλά αν δεν το ζήσει, δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να πούμε δεν έπρεπε να το κόψει επειδή ζήλευε η πιάνκα, ας πούμε. Ξέρω τι να πω. Πραγματικά είναι αυτό που λες και εσύ. Τώρα σίγουρα είναι πολύ σημαντικός ο θυλασμός και εσύ το ξέρεις και πολύ είναι, καλύτερα. Έλενα, και όταν μπορείς και μπορείς να θυλάσεις, εννοείται δεν το σταματάς. Τώρα όμως. Βέβαια. Αν έκλειγε συνέχεια το μωρό, να ζήλευε, να είναι. Εννοείται. Και πιστεύω ότι η κάθε μάνα ξέρει τι είναι το καλύτερο για την ίδια, για το παιδί. Δεν θα την παραζόταν το μωρό, ρε παιδιά. Και όχι μόνο. Δηλαδή το δέσιμο του προηγούμενου μωρού με το νέο το μωρό, δηλαδή πρέπει να το ταΐζει και λίγο να του δίνει με πιπέρο το χάλα του. Δηλαδή πολύ να νιώθει χρήσιμη η Μπιάνκα στο άλλο το μωρό. Έτσι. Που της δίνει ας πούμε τον πιπέρο για να ταΐσει τον καρό. Όχι να το βλέπει συνέχεια με τη μαμά του. Δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα θέλουν ισορροπίες και θέλουν και να τα ζήσεις πρακτικά για να δεις ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Τώρα θεωρητικά δεν μπορούμε να πούμε αν είναι λάθος αυτό που αποφάσισε να κάνει. Όταν ακούσαμε το βίντεο δεν σκέφτηκε λίγο να είναι αυτό σου. Έτσι, όταν έρθει με το καλό, μα, το δεύτερο το παιδί. Σκέφτομαι τον εαυτό μου και το πώς θα το πάρει η Αριάδνη, πώς θα το διαχειριστούμε, αν θα είναι σε ηλικία να είναι ας πούμε δεκτική και να καταλαβαίνει και να συζητάει. Εντάξει, αλλά αυτά τα πράγματα δεν μπορείς κιόλας να προγραμματίσεις. Την προετοιμάζεται και από τώρα, ενώ για το ότι τα αδερφάκια για πάντα, συζητάει. Πάντα, γιατί παίζει ρόλο πάντα την προετοιμάζαμε. Πάντα την προετοιμάζαμε και ευτυχώς έχει και τον αδερφό της. Ναι, 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 πιο μικρό. Που είναι πολύ διαφορετικό. Όταν είναι αδερφός μεγάλος, μεγαλύτερος, είναι υπέροχα όλα τα πράγματα. Όταν έρθει το νέο, το μικρό, το φρέσκο που δεν το ξέρεις. Πολύ σημασία πέφτει επάνω του. Είναι πολύ διαφορετικό, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά είναι ωραίες στιγμές αυτές και θεωρώ ότι την ισορροπία τη βρίσκουν οι γονείς. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία για να μην ταράζεται και το μωρό το πιο μεγάλο, έτσι. Όπως ήταν και με τον εχθρό και την Αριάδνη, το ίδιο. Στην αρχή. Λοιπόν, πολλά πράγματα ωραία περνά σε αυτή τη φάση. Είναι και πραγματάκια που πρέπει να προσέχεις λίγο για την ψυχική ηρεμία παραπάνω των μωρών που υπάρχουν ήδη στην οικογένεια. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.